Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά θα κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση της επικαιρότητας. Θέλουμε να την ατενίσουμε μέσα από τη ματιά, την καθαρή ματιά των παιδιών και να δώσουμε λόγο, βήμα στα παιδιά που συνήθως στα δελτία ειδήσεων εμφανίζονται ελάχιστα δευτερόλεπτα με την πράτη γυρισμένη ή δυστυχώς ως θύματα. Βρισκόμαστε στο τρίτο γυμνάσιο και φιλοξενούμαστε από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες που θα δείτε στη συνέχεια, που είχαν την ευγενική καλοσύνη να μας βοηθήσουν να διοργανώσουμε αυτή τη συνάντηση. Είναι μια συνάντηση με μαθητές και μαθήτρια από το τρίτο τμήμα της τρίτης τάξης του τρίτου γυμνασίου. Είναι μια σκέψη που γεννήθηκε εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, ενώ σκοτώνονταν παιδιά, και θέλαμε να ακούσουμε αλήθεια τι σκέπτονται τα παιδιά. Μέχρι τώρα ακούσαμε ηγέτες χωρών, ανθρώπους που κατέχουν θέσεις εξουσίας, αλλά η φωνή των παιδιών δεν ακούστηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε και εσάς και τους γονείς σας που δεχτήκατε να μιλήσετε, γιατί η παρουσία σας εδώ προϋποθέτει την συνένεση των γονέων σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Για πέστε. Ας πούμε, ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Ας πούμε ότι ήμασταν, πού να πω, σε ένα σπίτι, σε μια καφετέρια. Τι θα συζητούσατε, τι συζητάτε, τι σας απασχολεί αλήθεια. Ποιος θέλει να ξέρει, ποιος είναι ο γενναίος ή η γενναία. Έχουμε ένα κορίτσι, εσύ, δεν χρειάζεται αγόρι μου να σηκώσει. Πες μου, το όνομά σου παρακαλώ. Γιάννης. Συζητάμε πράγματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν ως μαθητές και ως πολίτες εδώ πέρα στο στοιχείο, το τι γίνεται στον κόσμο και στο σχολείο μας, τα διαγωνίσματα, διάφορα τεστ που γράφουμε, αυτά. Περιγράψατε ήδη, έβαλες ένα πλαίσιο, Γιάννη. Μου επιτρέπετε να μιλάω στον Νικό. Γιατί θα μπορούσατε να είστε τα παιδιά μας, τα ανήψια μας. Όλοι έχουμε παιδιά στον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο στην ηλικία σας ή που πέρασαν από τις τάξεις που τώρα φυτάτε εσείς. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Δηλαδή, τι γίνεται στον κόσμο και μετά είναι ο δικός σας κόσμος, τα διαγωνίσματα. Πώς ιεραρχείτε τα γεγονότα. Δηλαδή, εσείς μπορεί να ξυπνήσατε σήμερα και να είχατε, ας πούμε, ένα πολύ δύσκολο διαγώνισμα. Ταυτόχρονα, η επικαιρότητα λέει ότι πριν λίγες μέρες έγινε ένα ναυάγιο στη γειτονιά μας και χάθηκαν ναυτικοί και πριν λίγες μέρες μετρούσαμε χιλιάδες νεκρούς στη Γάζα. Ποιο ειδικό βάρος έχουν τα γεγονότα αυτά στη ζωή σας? Εσείς μπορεί να καίγεστε για το διαγώνισμα. Είναι ανάλογα με την περίοδο, κατά τη γνώμη μου. Γιάννης. Ωραία. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο που γράφουμε πολλά διαγωνίσματα, καμιά φορά ξεχνάμε την επικαιρότητα σε όλο τον κόσμο και αφοσιωνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν σας απασχολεί, έτσι δεν είναι? Το όνομά σου, παρακαλώ. Δημήτρης. Ναι, σίγουρα μας απασχολούν και θεωρώ πως είμαστε και τυχεροί που για μας το πιο δύσκολο πράγμα είναι το διαγώνισμα, ενώ υπάρχουν πολλές άλλες δυσκολίες στον κόσμο. Και μαθαίνουμε συνέχεια αρνητικά γεγονότα, τα οποία μας απασχολούν όλους σαν κοινωνία. Αυτό δηλαδή ότι σας βομβαρδίζει μια επικαιρότητα πάρα πολύ, όλους μας, αλλά εσείς είστε τα παιδιά, είστε η νέα γενιά, μια επικαιρότητα πολύ βαριά. Είσαστε παιδιά που μεγαλώσατε μέσα στην πανδημία, έτσι δεν είναι? Όλοι σας είστε παιδιά της πανδημίας, δηλαδή μέσα στην πανδημία. Κουβαλάτε δύσκολες εμπειρίες και μνήμες. Νίκος, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας, πιστεύω, γιατί έπρεπε να είμαστε μακριά από το σχολείο, από τους φίλους μας. Ήταν και το διαδικτυακό μάθημα, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο λόγω, μπορεί να ήταν χάλια ο καιρός και να μην ήταν τόσο εύκολο να συνδεθούμε, χάναμε μαθήματα, δεν ήταν τόσο εύκολο να μάθουμε πράγματα. Πόσο επηρέασε αυτό που είστε σήμερα, η σκιά της πανδημίας? Έτσι, πόσο σας επηρέασε? Για πες μου παρακαλώ. Γενικότερα με την πανδημία έχουμε συνηθίσει στο να καθόμαστε, δεν ξέρουμε τι πάει να πει πραγματική ζωή, γιατί έχουμε συνηθίσει να είμαστε μόνοι μας ή να ψάχνουμε δικαιολογίες για να μην κάνουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν.
και δεν έχουμε μάθει και όλες πράγματα που είναι σημαντικά για να περάσουμε φάση στο γυμνάσιο. Ειδικά εμείς που ήμασταν στην πέμπτη και στην έκτη. Δηλαδή έχετε έλλειμμα γνωστικό, θεωρείς? Και γνωστικό και όχι μόνο προς γνώση του σχολείου, αλλά και της ζωής. Γιατί στην πέμπτη και στην έκτη είναι που αρχίζεις και μεγαλώνεις και συνειδητοποιείς τη ζωή. Και με την πανδημία έχουμε ξεχάσει να διαβάζουμε, να κάνουμε φίλους, να μπορούμε να μιλάμε. Και είναι και νιώθουμε συνέχεια κουρασμένοι, ενώ μπορεί να κοιμόμαστε όλη μέρα. Θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά είναι η συνήθεια και έχουμε μείνει στο τα σκεφτόμαστε μόνο και δεν τα κάνουμε. Ή προσπαθούμε να πείσουμε τους αυτούς μας ότι θέλουμε να βγαίνουμε έξω, αλλά ταυτόχρονα βαριόμαστε, σκεφτόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε, να διαβάσουμε κτλ. Και μένουμε σε μια σφαίρα μέσα στις σκέψεις μας και δεν κάνουμε τίποτα. Αυτά που μας περιέγραψες και θα τα συζητήσουμε και εδώ με τους συμμαθητές σου, συνιστούν έναν κόσμο που απέχει από την πραγματικότητα και ίσως και ένα βάρος στην καρδιά που θα το κουβαλάτε στη ζωή σας. Έναν εγκλωβισμό. Για να πούμε και τα άλλα παιδιά, πώς σας επηρέασε η πανδημία και πώς αυτό το βιώνετε ακόμη και τώρα. Μπορεί να θέλετε να μην ακούτε, να επιδιώκετε να μην ακούτε δυσάρεστα, δεν αντέχετε άλλα δυσάρεστα. Πόσο σας έχει επηρεάσει και εσάς και τις οικογένειές σας? Στέλνει με λένε. Χάσαμε 2 χρονιές που ήταν πολύ σημαντικές, την 5η και την 6η δημοτικού, που μαθαίνουμε σε αυτές τις 2 χρονιές πράγματα που θα μας βοηθήσουν για το γυμνάσιο. Και ήρθαμε στο γυμνάσιο και δεν ξέραμε, ας πούμε, να γράφουμε μία έκθεση. Και γενικά είχαμε μείνει στο διάβασμα του δημοτικού και... Πέσατε στα βαθιά, δηλαδή. Ενώ θεωρητικά η εικόνα που δίνονταν προς τα έξω ήταν ότι όλα, παρά την διαδικασία τη διαδικτυακή, με τη διαδικασία τη διαδικτυακή, την εκπαιδευτική, έρεαν κανονικά. Ότι είχατε πάρει όλες τις γνώσεις που χρειάζονταν. Αλλά τώρα μας λέτε ότι δυσκολευτήκατε, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί δεν έχει καμία σχέση το διαδικτυακό μάθημα, που δεν μπορούσαν να μπουν όλα τα παιδιά. Γιατί κάποιες φορές είχε κακό καιρό και δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε. Και δεν μπορούσαν να μας ελέγξουν οι καθηγητές όπως μας ελέγχουν από κοντά. Και αυτό τώρα σας κάνει να θέλετε να ακούτε κάτι πιο χαρούμενο, γιατί η πανδημία δεν ήταν μόνο αποκλεισμός. Συνδέθηκε με εκατομμύρια θανάτους σε όλο τον πλανήτη και πιθανά νόσησαν και μέλη της οικογένειάς σας ή να έφυγαν και από τη ζωή. Πόσο βαραίνει τώρα ακόμα, όχι μόνο στο σχολείο, όχι μόνο στην επίδοσή σας, στη ζωή σας, στη σκέψη σας, στα συναισθήματά σας? Αποστόλη με λένε. Είναι βέβαια και ανάλογα το πώς πέρασε κάποιος την πανδημία. Μπορεί κάποιος να την πέρασε στο σπίτι με τους γονείς του ή μπορεί να έτυχε να είναι κάπου και να μην μπόρεσε να γυρίσει πίσω. Οι ναυτικοί είχαν μεγάλη δυσκολία, έτσι δεν είναι? Έχεις την οικογένεια? Μπορεί κάποιος να έχασε κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Συνέβη αυτό? Όχι. Σχετικά με τα μαθήματα, μπορεί κάποιος να μπόρεσε να τα παρακολουθήσει κανονικά ή μπορεί να μην είχε κάποια συσκευή ή τη δύναμη να συνδέεται κάπου. Κάποιοι μπορεί να μπόρεσαν να έρθουν στο γυμνάσιο και να έρθουν προετοιμασμένοι και να μπουν με δύναμη ώστε να μπορέσουν να περάσουν. Κάποιοι άλλοι αντιθέτως μπορεί όχι. Αυτά. Είστε μια γενιά, πώς θα χαρακτηρίζατε τη γενιά σας? Δηλαδή, μια πανδημία, η ιστορία έχει δείξει ότι οι πανδημίες συμβαίνουν μια φορά σε δεκαετίες. Βιώσατε μια πανδημία, σας κουκούλωσε κατά έναν τρόπο τις ζωές σας, τις εγκλώβησε και τώρα παρακολουθείτε και έναν ακόμη, 2 πολέμους, ένα της Ουκρανίας και ένα αυτό τώρα τη σφαγή, γιατί αυτό συνιστά αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Αυτό, την παιδικότητά σας, τη ματιά σας, την αισιόδοξη, την επηρέασε στη ζωή? Για να πούμε. Θεωρώ πως ναι, και σε αρκετά παιδιά υπερβολικά πολύ. Και γενικότερα υπάρχουν παιδιά που έχουν μάθει τα συναισθήματά τους να τα σβήνουν συσσωγικά και να μην
και ειδικά με την πανδημία έχουν μάθει να μην μιλάνε σε κανένα, γιατί δεν είχαν κάποιον και βλέπαν και τους γονείς τους με τα προβλήματά τους, το προβλήματα με τα λεφτά, ας πούμε, και έχουν συνηθίσει να μην μιλάνε σε κανέναν και τώρα τους είναι δύσκολο να μιλήσουν όταν κάτι δεν τους αρέσει ή όταν έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα, γιατί τα θεωρούν ή ασήμαντα, γιατί σκέφτονται ο άλλος έχει το πόλεμο, τα δικά μας συναισθήματα είναι ασήμαντα μέσα σε αυτό του παιδιού. Το είπε και ο συνάδελφός, παρασύρθηκα ως μαθητή σου. Και γενικότερα με την πανδημία, εκτός από το ότι ξεχνάμε πώς να γινόμαστε, πώς να είμαστε παιδιά, γιατί τώρα με τη σχολή είναι λίγο πιο πιεστικά, γιατί έχουμε χάσει τόσα χρόνια και δυστυχώς δεν είναι μόνο δύο. Τα δύο είναι τα πιο σημαντικά χρόνια, μετά είναι και το γυμνάσιο. Ναι. Και τα έχουμε χάσει αυτά τα χρόνια και στο σχολείο όμως δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Δεν μπορούν να μας κρατήσουν πίσω στις τάξεις που χάσαμε. Πρέπει να προχωρήσετε με το ρυθμό από τις τάξεις σας. Τώρα είστε τρίτη γυμνασίου, σας περιμένει λύκειο. Ναι, και αυτό είναι δύσκολο γιατί μπορεί κάποιο παιδί να μην έχει καταλάβει τίποτα και να έχει μείνει πίσω και να θεωρείται μετά χαζό στη τάξη, γιατί δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι γίνεται. Και υπάρχει και μεγάλη ασυμμετρία, γιατί υπάρχουν παιδιά που είχαν και τα φροντιστήρια που επίσης δεν ήταν καθόλου βολικό με τα διαδικτυακά, γιατί μπορεί ο άλλος στο φροντιστήριο να έχει συνηθίσει τον καθηγητή του να τον βοηθάει ακριβώς από πάνω του ή να έχει συνηθίσει τους μαθητές του που είχε εκεί πέρα ή στο σχολείο και είναι φουλ διαφορετικό να τους βλέπεις μέσα από μια κάμερα παρά να είναι μαζί σου, γιατί είναι σαν να παίρνεις τον φίλο σου ή την οικογένειά σου και να τους μιλάς από το τηλέφωνο και να τους βλέπεις μαζί. Είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα δύο. Γιατί στο ένα μοιράζεται ηλεκτρονικά συναισθήματα, ενώ στο άλλο πραγματικά και μπορείς να τους τα δείξεις εκείνη την ώρα και με πιο ευκολία. Αυτά τα ηλεκτρονικά συναισθήματα πρέπει να τα συζητήσουμε. Και εμείς οι ενήλικες περνάμε ώρες με το κινητό κακώς. Έτσι, γιατί κάνουμε μάθημα εντός αγωγικών σε εσάς, αλλά το κάνουν και οι μεγάλοι. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σας? Δηλαδή, τι είναι το κινητό για σας? Αν σας πάρει κάποιος το κινητό, τι γίνεται? Πέφτει όλο το σύστημα? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, πιστεύω, τουλάχιστον σε μένα. Είναι εμείς, σαν γενιά, δεν έχουμε ζήσει χωρίς ίντερνετ, όπως οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Και έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον τρόπο ζωής και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό αναγκαστικά, γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτόν τον τρόπο. Ναι, τώρα πια είναι εργαλείο, ας το πούμε, το κινητό, έτσι δεν είναι? Από εκεί παίρνετε πληροφόρηση. Παλιά εμείς πηγαίναμε στη βιβλιοθήκη Κοραής, που είναι εδώ κοντά σας. Εσείς από πού αντλείτε πληροφορίες για τα μαθήματά σας? Από το ίντερνετ, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, μπορώ με το πάτημα ενός κουμπιού να βρω ό,τι θέλω, κυριολεκτικά. Και ναι, συμφωνώ με τον Γιάννη ότι το κινητό είναι εργαλείο και νομίζω και είναι απαραίτητο για κάποια στοιχεία στην καθημερινότητα. Αυτό όμως σας έχει στερήσει, αυτό που είπε η συμμαθήτριά σου, θα σου δώσω μέσα το λόγο, σας έχει στερήσει τη δυνατότητα το να συνάπτετε, να καλλιεργείτε διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή... Το κινητό μπορεί να υποκαταστήσει αυτό που κάνουμε τώρα, που κοιτιόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, βλέπω τα μάτια σας, βλέπω τις αντιδράσεις σας, εσείς βλέπετε τις δικές μου. Μήπως δεν σας βοηθάει να μάθετε πώς να συνυπάρχετε? Κατά τη γνώμη μου δεν βοηθάει καθόλου, γιατί είναι τελείως διαφορετικό η διαζώσεις εκπαίδευση, για παράδειγμα, από την ηλεκτρονική. Χάνεις τους συμμαθητές σου και εκείνη την περίοδο είχαμε αποκτήσει ένα φόβο λόγω του κορονοϊού, επειδή είχαμε τρομάξει όλοι με το τι είναι αυτό και... Τον έχετε ακόμη αυτό το φόβο, γιατί δεν έχουν εκλείψει τελείως οι νοσούντες από κορονοϊό, ούτε ο κίνδυνος, ακόμα και τούτη τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε εμβολιαστεί βέβαια οι περισσότεροι, πολλές φορές. Άμεσο ρόλο πιστεύω έπαιξαν τα δελτία ειδήσεων, όπου προβάλλαν τον κορονοϊό ως κάτι το πολύ επικίνδυνο και μας είχαν τρομάξει. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Απλά τώρα το έχουμε ξεχάσει, γιατί τα δελτία ειδήσεων επικεντρώνονται σε άλλα θέματα. Άρα θεωρείς ότι υπήρχε μια... υπάρχει, να το βάλουμε γενικότερα, μια κατευθυνόμενη ενημέρωση, στοχευμένη? Ναι, υπάρχει μια κατευθυνόμενη ενημέρωση. Αυτό είναι καλή κριτική για το σύστημα των δημοσιογράφων. Να μιλήσουν και τα παιδιά, τα άλλα της παρέας μας, και αμέσως μετά. Βλέπουμε... Και αυτό μας απασχολεί επίσης πάρα πολύ. Και μπορεί να σχετίζεται με αυτά που μας λέτε. Δηλαδή ότι είσαστε παιδιά που
σκιάστηκε η παιδική σας ηλικία, η φάση που ήσασταν στο δημοτικό, πριν κάνετε το πρώτο βήμα στο γυμνάσιο, από μια πανδημία, από προβλήματα οικονομικά, το είπε κάποιος από τους μαθητές σας στο σπίτι, δεν είχαν δουλειά, δεν μπορούσαν να ζήσουν. Τώρα ξανά πάλι έρχεται νέο κύμα δυσκολίας στις οικογένειες με την ακρίβεια να ζήσουν, να ζήσουμε όλες οι οικογένειες. Μήπως αυτές οι παράμετροι έχουν φουντώσει τα φαινόμενα βίας από μαθητές σε μαθητές μεταξύ ανηλίκων? Τι συμβαίνει? Έχετε και εδώ, έχετε βιώσει με κάποιο τρόπο bullying, βία κάποιας οποιασδήποτε μορφής, είτε μέσα από το διαδίκτυο, με σχόλια, είτε από συμμαθητές? Τι συμβαίνει? Εγώ προσωπικά δεν έχω νιώσει, δεν έχω δεχτεί bullying, αλλά υπάρχει και είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Και είναι πολύ άσχημο, δεν είναι σωστό για τα παιδιά, καθώς μπορεί να έχουν επηρεαστεί υπερβολικά από την πανδημία, παράδειγμα, να είναι πολύ εσωστρεφείς και να μην κάνουν εύκολα φίλους. Εσύ πώς το βιώνεις? Μίλησέ μας για τον εαυτό σου. Δηλαδή, τι σε εμποδίζει? Τώρα πια έχουν φύγει τα ισχυρά δεσμά που τα βιώναμε όλοι. Ήμασταν αποκλεισμένοι στα σπίτια, δεν κυκλοφορούσαμε με μηνύματα, τα θυμάστε και σαν παιδιά, τα ζήσαμε κι εμείς. Τώρα είστε με τους φίλους σας, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε σχέσεις που να βασίζονται στον αλληλοσεβασμό, στην αλληλοεκτίμηση, στο σεβασμό, στη διαφορετικότητα? Τι σας εμποδίζει? Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε από το τηλέφωνο ή βασικά σε μηνύματα πιο πολύ. Ούτε τηλέφωνο δεν παίρναμε ένα στον άλλον. Και τώρα ακόμη με μηνύματα μιλάτε? Ναι. Στα μηνύματα δεν μπορούν να χωρέσουν όλα τα συναισθήματα. Μπορεί σε μια φράση να θέλετε να πείτε άλλα εσείς και άλλα να καταλάβει ο συμμαθητής. Άλλα να λες εσύ, να γράφεις εσύ και άλλα να καταλάβει ο συμμαθητής και η συμμαθήτριά σου. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Αλλά όσο ήταν η πανδημία, δεν παίρναμε καν τηλέφωνο ένα στον άλλο, απλά μιλούσαμε με μηνύματα. Και τώρα, μετά τα μηνύματα, γιατί, αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε, από πού πηγάζει τόση βία παιδιών σε παιδιά, ενώ όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν παγκόσμιες μέρες για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και να βλέπουμε παιδιά να χτυπάνε μαθητές ανήλικους και οι άλλοι να είναι παρατηρητές. Τι συμβαίνει? Για αρχή φταίνε και λίγο αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας και λίγο το πρώτο χρόνο του γυμνασίου, γιατί αυτά είναι τα χρόνια τα οποία κάνεις τους φίλους σου και μαθαίνεις να φέρεσαι λίγο πιο καλά, επειδή κάνεις παρές. Και επειδή αυτά τα χάσαμε, δεν μάθαμε να κάνουμε παρέες από κοντά ή να μιλάμε με ανθρώπους και να ανοιγόμαστε σε άλλους. Και μιλούσαμε μόνο από τα μηνύματα, που ακόμα και τότε είχαμε bullying από τα μηνύματα. Δηλαδή, πες μου ένα μήνυμα που αν μπορείς να το μεταφέρεις, όχι ακριβώς, που εσένα σε πείραξε, που το θεώρησες ότι είναι προσβολή της προσωπικότητάς σου. Εγώ προσωπικά δεν έχω δεχτεί τέτοια μηνύματα. Και δεν ξέρω και κάποιον ο οποίος να έχει δεχτεί κάποιο τέτοιο μήνυμα ή από κάποιον χρήστη ο οποίος να είναι έτσι. Τι θα σε πείραζε να άκουγες από ένα συμμαθητή σου? Τι θα σε προσέβαλε? Τι θα σε στεναχωρούσε και θα πήγαινε σπίτι και μπορεί κρυφά στο δωμάτιό σου να κλαίγες? Γιατί ναι, κλαίμε κρυφά στα δωμάτιά μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί να μου το έλεγε εκείνη τη στιγμή, να το έπαιρνα με κάποιο τρόπο, ή μπορεί να μου το έλεγε κάποια άλλη στιγμή, να το έπαιρνα με άλλο τρόπο. Η στιγμή που λέγεται ή αυτό που λέγεται είναι που σας πειράζει? Τι είναι bullying λοιπόν, για να το προσδιορίσουμε και αν το έχετε βιώσει? Εδώ έχουμε μόνο ένα κορίτσι στην παρέα και ίσως να μπορέσει να μιλήσει και για την έμφυλη βία, το τι γίνεται μέσα στα σπίτια και στα σχολεία για τις γυναίκες. Γενικότερα το bullying, έχω μάθει πολλά, γιατί και στο νηπιαγωγείο κάνανε πολλά πράγματα για να μας προετοιμάζουν να μην κάνουμε. Δεν πολύ βοήθησαν για όλους. Δηλαδή κάποιοι δεν τα πήραν τα μαθήματα? Με την κακία που δείχναμε, γιατί είχαμε κάνει και ζωγραφίες, ας πούμε, που κάναμε το ότι δεν είναι παιδάκι ένα άλλο. Αυτό δεν ξέρω αν έχει γίνει, γιατί αρκετά παιδάκια τα χάσα μετά στο δημοτικό. Αλλά ας πούμε είχα κάποια παιδάκια και γενικότερα. Το bullying είναι όταν δεν ξέρεις να εκφράζεις τον εαυτό σου πραγματικά και απλά
ψάχνεις στους άλλους πάντα τα προβλήματα. Τα ελαττώματα, δηλαδή αναδεικνύει κανείς τα ελαττώματα των άλλων. Μη σεβασμό στη διαφορετικότητα. Σε λόγο βάζει ελαττώματα, ας πούμε, ή κάτι άσχετο. Το μαλλί σου σήμερα είναι πιο περίεργο από ό,τι ήταν χθες. Είναι πιο καρφωτό ή είναι πιο μπλεγμένο ή έχει περισσότερη ψαλίδα. Και αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί της ηλικίας σας? Δηλαδή, ένας μεγάλος έχει άλλες άμυνες, άλλες αντοχές. Εγώ προσωπικά έχω περάσει bullying. Δηλαδή, τι είδους μορφή, τι μορφής? Έχω περάσει πρώτα απ' όλα από συμμαθές, όχι τόσο πολύ. Κοροϊδίες και στο δημοτικό απλά μια φορά κάτι είχα πει που δεν έπρεπε, που δεν ήξερα ότι δεν έπρεπε να το πω για ποια συμμαθητριά μας και δεν ήταν κάτι το σημαντικό. Και απλά όλοι, ειδικά οι φίλες της και τα κορίτσια γενικότερα του σχολείου, με είχαν στην μπούκα όσο έλειπε αυτή η συμμαθητριά μας. Γιατί... Δηλαδή, στην ουσία έχεις περιθωριοποιηθεί για, λόγω αυτού που είπες. Ναι, και είχα και μια δασκάλα. Και αυτό είναι το χειρότερο είδος bullying, και το να έχεις τον καθηγητή, γιατί υποτίθεται ότι ο καθηγητής είναι αυτός που θα σε βοηθήσει και θα σε προστατέψει. Θα διδάξει την ορθή συμπεριφορά. Και βλέπεις τον καθηγητή ή το δάσκαλο ή το διευθυντή να κάνει αυτό που υποτίθεται ότι εσύ θα πρέπει να είσαι προστατευμένος από το οποίο. Και να μην περνάς bullying από τον δάσκαλο ή καθηγητή ή διευθυντή. Εκείνη την ώρα το βλέπεις αυτό να συμβαίνει και είσαι φάση... Άμα δεν υποστηρίζει αυτό το παιδί που δεν... Okay, μπορεί να έχει κάτι full διαφορετικό από μένα. Άμα εγώ περάσω κάτι παρόμοιο ή άμα μου κάνει εμένα κάτι παρόμοιο, σε μένα τι θα κάνει? Μπορεί να κάνει χειρότερα, μπορεί να βοηθήσει. Γιατί άρα είναι... περιμένει ο μαθητής προστασία από τον εκπαιδευτικό όταν συμβαίνει. Προστασία σίγουρα, για το ότι θα έχει σίγουρα σε κάποιον να επεμφθηθεί. Γιατί μπορεί να φοβάται να επεμφθηθεί στους γονείς του για διάφορους λόγους ή γιατί μπορεί να μην τους εμπιστεύεται ή γιατί μπορεί να φοβάται το ότι μετά θα γίνει μεγάλος χαμός και θα έχει μετά φασαρίες, όχι εκείνος. Απλά στο σχολείο δεν θα έχει την ησυχία που ψάχνει σε κάποιο μέρος. Να είστε σίγουροι πως αυτός ο μεγάλος χαμός, χτυπάει το κουδούνι, είχαμε να τον ακούσουμε χρόνια αυτό τον ήχο, ταράζει λίγο, όχι ήταν το διάλειμμα, όταν ήταν να βγούμε ήταν καλός ο ήχος του κουδουνιού, όταν ήταν να μπούμε δυσκολευόμασταν. Αυτός ο μεγάλος χαμός είναι, που είπε η συμμαθήτριά σας, είναι ο λόγος που αρκετοί σιωπούμε και ενήλικες, ενώ συμβαίνουν δύσκολα πράγματα, είτε στην εργασία είτε στην οικογένεια. Φοβόμαστε μην δημιουργηθούν σχόλια, αναταραχές κλπ. Τα ξέρετε αυτά τώρα πια, ε? Τα ξέρετε, δεν τα έχετε συζητήσει μες στην τάξη? Έχετε μιλήσει για τη βία μέσα στην τάξη? Εννοείται, έχουμε μιλήσει. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω πως ο καθένας πρέπει να προσπαθεί να το ξεπερνάει, χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλον. Γιατί δυστυχώς στην κοινωνία μας και καθώς μεγαλώνουμε, θα δεχόμαστε συνεχώς bullying. Γιατί να είναι δεδομένο μια κοινωνία που θεωρητικά, χρονολογικά προχωράει μπροστά, σε επίπεδο συμπεριφορών να πηγαίνει προς τα πίσω? Γιατί είναι δεδομένο ότι θα βλέπουμε παιδιά να χτυπάνε παιδιά και οι συμμαθητές θα είναι παρατηρητές στη βία, χωρίς να παρεμβαίνουν να προστατέψουν τον αδύναμο? Εγώ πιστεύω πως η Ελλάδα καθώς είναι αδρανής μέσα στα χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι θα μείνει στο ίδιο σημείο. Δηλαδή θα συνεχίζεται το bullying και δυστυχώς οι καθηγητές μπορεί να βοηθάνε πολλές φορές, αλλά ο καθένας δεν ξέρουμε τι μπορεί να του συμβαίνει. Έτσι και στην κοινωνία που είμαστε απροστάτευτοι σε εισαγωγικά, θα πρέπει να ξεπερνάμε όλα τα προβλήματα από μόνοι μας. Από μόνοι σας υπάρχουν και ειδικοί, υπάρχουν ψυχολόγοι σε κάποια σχολεία. Αν σου συνέβαινε κάτι τέτοιο, αν σας συνέβαινε, σε οποιοδήποτε, αμέσως αγόρι μου, θα πάρετε το λόγο. Αν σας συνέβαινε κάτι, θα το λέγατε ή θα το κρύβατε, θα το λέγατε στους γονείς σας? Σε έκανα αρχικά μια αυτοκριτική και μετά, αν θεωρούσε ότι όντως με επηρέαζε πάρα πολύ, ναι, σίγουρα θα το είχα αναφέρει στους γονείς μου. Εσύ? Εγώ, ναι, φυσικά θα το σκεφτόμουν πριν αν είναι κάτι το σημαντικό ή αν είναι κάτι το ασήμαντο. Και φυσικά, αν με πείραζε ιδιαιτέρως και ήθελα να το συζητήσω με κάποιον, ο πρώτος άνθρωπος που θα το συζητούσε ήταν ο φίλος μου και οι γονείς μου. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του. Δεν γίνεται να κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον, γιατί δεν είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Και δεν είμαστε και ίδιοι. Ίσοι, αλλά όχι ίδιοι. Μπορεί κάποιος να είναι καλό στα μαθηματικά και να μην είναι καλό στη γλώσσα, ξέρω εγώ, και όλες να είναι το αντίθετο. Αυτό μέσα στην τάξη δημιουργεί ανταγωνισμούς
πέστε μας μια μέρα στην τάξη που μπορεί να... Και εμείς περάσαμε από τα θρανία. Υπήρχαν οι άριστοι μαθητές, οι καλοί και οι μέτροι. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα δηλαδή αυτό δεν γίνει αποδεκτό? Πρέπει να είστε όλοι του 20? Όχι. Απλά οι μαθητές που είναι του 20, ξέρω εγώ, είναι πιο καλοί. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουν τους άλλους μαθητές που είναι πιο κάτω, γιατί δεν ξέρουν ο καθένας πώς είναι το μυαλό του, πώς διαβάζει, πώς... Μπορεί να έχει και μαθησιακές δυσκολίες, αποκλείεται. Ή να συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό μες στην οικογένεια, ένα θέμα ασθένειας. Να υπάρχουν ένας γονέας να μην έχει δουλειά ή να μην υπάρχουν τα επαρκή χρήματα να ζήσει. Αυτά τα συζητάτε καθόλου? Γιατί μπορεί να είναι το υπόβαθρο που ένας μαθητής δεν μπορεί να αποδώσει όσο θα ήθελε. Επειδή μπορεί να μην αποδίδει, γιατί μπορεί να σκέφτεται το bullying που τρώει στην τάξη, μπορεί να μην είναι καλός. Και να μπλοκάρει, δηλαδή να μην μπορεί να αποδώσει επειδή φοβάται μη σηκώσω το χέρι μου και πω κάτι λάθος και με κοροϊδέψουν τα άλλα παιδιά. Ναι, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Εσύ το έχεις κάνει αυτό? Όχι, δεν το έχω πάθει. Θα μπορούσε κάποιος, για παράδειγμα, να είναι κάποιος μαθητής ο οποίος να είναι του 16 ή του 17, που δεν είναι άσχημο να είσαι του 16 και του 17 ή του 18, και να είναι έτσι για κάποιο λόγο, για παράδειγμα, να κάνει κάποιο άθλημα το οποίο να το έχει πάρει πρωταθλητικά. Και να αφιερώνει όλη του την ενέργεια και τη σκέψη και τις δυνάμεις στο άθλημα, ναι. Και να ασχολείται με κάποιο άθλημα έτσι. Ναι. Μετά θα μπορούσε... Να υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία να μην τον άφηναν και τόσο χρόνο, ξέρω εγώ. Τα φροντιστήρια, που πολλοί έχουν πολλά περισσότερα φροντιστήρια από ό,τι θα έπρεπε. Πόσες ώρες την ημέρα περνάτε? Εδώ έχουμε πολύ ενεργητική κατάσταση, πολύ δυναμική. Όλοι είστε δυναμικοί. Πόσες ώρες την ημέρα αφιερώνετε στα φροντιστήρια? Και είστε ακόμα τρίτη γυμνασίου, κατά μέσο, περίπου. Την εβδομάδα, ίσως να το πούμε, την εβδομάδα. Πόσες ώρες? Για να θυμηθείτε πόσο χρόνο περνάτε από τη ζωή σας, πώς είναι μια μέρα σας. Για να πούμε πώς είναι μια μέρα σας. Φεύγετε από εδώ, για να πούμε, δεν υπάρχει εδώ. Γενικότερα θα πω πολλά πράγματα για σχεδόν τα πάντα και αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Πρώτα με τα φροντιστήρια. Αναγκαζόμαστε εισαγωγικά, είναι πιο πολύ για τους Έλληνες. Δεν ξέρω σε άλλες χώρες να το κάνουν τόσο πολύ. Δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες φροντιστήρια. Ειδικά κτίρια που είναι φροντιστήρια. Γιατί οι καθηγητές στις άλλες χώρες προσπαθούν να τα διδάξουν στους μαθητές. Είναι αλλιώς δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι. Είναι εντελώς αλλιώς δομημένο. Αλλιώς. Νομίζω δεν φταίει ο καθηγητής. Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Απλά είναι και όλα στο ότι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, όχι μόνο οι καθηγητές του γυμνασίου, κάθονται στη δουλειά τους μέχρι την έχουν βαρεθεί και πρέπει αναγκαστικά ακόμα να καθίσουν μέχρι να πάρουν σύνταξη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και το γεγονός είναι το ότι υπάρχουν φροντιστήρια υπερβολικά πολλά και δεν θα έπρεπε όλα να λύνονται στη τάξη. Και χάνουμε πολλές ώρες και δεν έχουμε χρόνο ούτε να σκεφτούμε το τι πρέπει να κάνουμε. Και επειδή τα φροντιστήρια δεν κάνεις όλα τα μαθήματα, κάθεσαι σε αυτά που έχεις κάνει εκεί πέρα, οπότε ξεχνάς να κάνεις τα άλλα. Και παιδιά δημοτικού πάνε φροντιστήριο και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, λίγο γελίο. Γιατί... Έως τραγικό, αφού από την τρίτη δημοτικού πρέπει να γνωρίζουν, να διδαχτούν δεύτερη ξένη γλώσσα. Στα παιδιά μου θυμάμαι, ξεκινήσαμε φροντιστήρια από τη Δευτέρα για να τα προετοιμάσουμε στην τρίτη. Ενώ ακόμα δεν είχαν εμπεδώσει τη μητρική γλώσσα, τη γραφή και την ανάγνωση της μητρικής γλώσσας. Νομίζω τώρα γίνεται και στην νηπιαγωγία, γιατί το ότι κάνουν αγγλικά. Τα έχουμε μείνει πίσω εμείς. Βλέπω μια κυρία που ξέρω που κάνει αγγλικά και κάνει μάθημα στην νηπιαγωγία. Και είναι λίγο σαν διέξω γιατί δεν ξέρει τι να βάλει να μάθει στα μικρά παιδάκια. Ενώ παιδιά της ηλικίες μου ακόμα δυσκολεύονται σε κάποιες... Στη κρίση της ελληνικής. Ναι, έχουμε ξεχάσει πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιούμε την κάθε γλώσσα. Τα έχουμε κάνει όλα ένα μπάχαλο. Τα ελληνικά με τα αγγλικά, τα αγγλικά... Δεν ξέρω εγώ με τι, με τα γερμανικά, γαλλικά, δεν ξέρω. Και μας
μας αναγκάζουν συσσαγωγικά να μαθαίνουμε εκτός από τα αγγλικά που βγάζουν λίγο νόημα και γερμανικά και γαλλικά που ταυτόχρονα δεν έχει τελειώσει τα αγγλικά. Ή θα έπρεπε να έχουν περισσότερες ώρες οι καθηγητές να είναι πιο συνεργάσιμοι, γιατί προσωπικά δεν βρίσκω συνεργάσιμους καθηγητές σε αρκετά μαθήματα. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που για να λατρέψω ένα μάθημα και να δείξω ότι. Πρέπει να σε εμπνεύσει ο καθηγητής. Ναι. Ο εκπαιδευτικός. Ναι, και γι' αυτό πηγαίνω σε φροντιστήρια και υπάρχουν και αρκετοί καθηγητές που έχουν θέμα με τα φροντιστήρια. Και υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ας πούμε, κάποιοι κάνουν μαθήματα και οι ίδιοι φροντιστήριο σε μαθητές, οπότε είναι σφασίγια, δεν έρχεται σε μένα. Οι άλλοι θεωρούν το ότι οι μαθητές τους υποτιμούν ή ότι δεν προσπαθούν να ζητήσουν από τον ίδιο τον καθηγητή βοήθεια. Αλλά δεν ισχύει, απλά δεν θεωρούν ότι η βοήθεια του καθηγητή τους βοηθάει όσο θα έπρεπε. Αναφέρεσαι συνολικά στις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι, στις παθογένειες συνολικά και πόσο επηρεάζει εσάς. Και εμένα προσωπικά με τα φροντιστήρια πηγαίνω πολλές ώρες και έχει χρειαστεί να πάω και Κυριακή για ωριαία ή για να παραπάνω μαθήματα για πράγματα που δεν έχω καταλάβει και αυτό. Είναι γελίο να πει να χάνεις και από Δευτέρα ως Σάββατο και την Κυριακή που είναι υποτίθεται η μόνη μέρα να ξεκουραστείς. Λοιπόν, η ζωή σας, αν θέλατε να μας την περιγράψετε, είστε 14-15, πόσο είστε, πόσο χρονών είστε. 14. Είστε στα χρόνια που εμείς τώρα που είμαστε μεσήλικες θεωρούμε ότι η ζωή είναι μέλι, είναι όνειρο. Είστε στα πιο ωραία χρόνια. Δεν το έχετε καταλάβει, μετά το καταλαβαίνουμε συνήθως. Η ζωή σας η καθημερινή πώς είναι και πώς αντανακλάνε τα προβλήματα της οικογένειας, το που δεν μπορεί να πληρώσει το λάδι στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, που δεν μπορεί να σας προσφέρει την ποιότητα του φαγητού που θα ήθελε, τα ρούχα που θα ήθελε, τη μόρφωση που θα ήθελε, την υγεία που θα ήθελε. Πώς αντανακλά αυτό σε εσάς, σας δημιουργεί ένα άγχος παραπάνω, εκτός από τα διαγωνίσματα. Πώς σας επιδρά σε εσάς αυτή η συνολική κατάσταση. Εγώ πιστεύω πως αυτά μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε όσο υπάρχει Θεός και μπορούμε να πιστεύουμε σε Αυτόν. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, άμα υπάρχει εμπιστοσύνη προς τον Θεό, όλα μπορούν να ξεπεραστούν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να λέμε ευχαριστώ κιόλας που ξυπνάμε το πρωί και δεν ζούμε σε μια χώρα με πόλεμο ή πολύ περισσότερη πείνα που δεν την έχουμε ζήσει σαν Ελλάδα και άλλες χώρες μαστίζει γενικά τη γενιά σε αυτές τις χώρες. Αυτό το να συγκρίνουμε τις δυσκολίες που βιώνουμε με άλλες που είναι πραγματικά η ζωή κάτω του μηδενός, δεν κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή η ζωή. Είδαμε πόσα παιδιά, χιλιάδες παιδιά χάθηκαν στη Γάζα. Προφανώς και συνομήλικά σας δεν έχουν σχολεία, δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν γονείς. Αυτό το κατανοώ. Ωστόσο, η καθημερινότητά σας, ζούμε εδώ. Η καθημερινότητά σας χρειάζεται, ως μητέρα το λέω, μια μητέρα αγωνιά, πώς θα έχει το πρωινό στο παιδί της, πώς θα έχει το μεσημεριανό φαγητό, πώς θα μπορέσει ο πατέρας να πληρώσει και η μητέρα τα φροντιστήρια. Αυτά τα συζητάτε στο σπίτι. Εγώ όχι τόσο. Γενικά δεν πάω φροντιστήριο γιατί έχω τελειώσει τα αγγλικά. Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σίγουρα πίεση στην καθημερινότητα, γιατί όσο μεγαλώνεις τόσο παραπάνω περιμένουν και από σένα σαν άτομα. Ποιοι τα περιμένουν. Και στο σχολείο και σε κάποιο άθλημα αν κάνεις και γενικά στη ζωή σου, σε πολλούς τομείς. Αυτό, οι προσδοκίες που έχουν, γιατί δηλαδή πρέπει να είναι όλα τα παιδιά του 20 και ποιος είναι, οι στόχοι σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας και πόσο αυτό σας δημιουργεί έτσι ένα σφίξιμο στο λαιμό. Είστε ακόμα 14, δηλαδή η τρίτη λυκείου απέχει 3 χρονιές. Έχετε μπει ήδη στο σκεπτικό άντε να εντείνω την προσπάθειά μου για να μπω στο πανεπιστήμιο, σε ποια σχολή θα μπω. Έχετε ήδη μπει σε αυτή τη σκέψη. Κατά τη γνώμη μου, ζούμε σε μια χρονική περίοδο που υπάρχει όλο και περισσότερη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των μαθητών για τις θέσεις εργασίας, που αυτές πολλές φορές αντικαθιστούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή μειώνονται και οι θέσεις εργασίας και έτσι υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ατόμων από μικρή ηλικία να τα καταφέρουν και να πιάσουν μια δουλειά και να γίνουν καλύτεροι από τους άλλους.
αυτό δεν είναι πολύ δηλητηριώδης εντός εισαγωγικών? Δηλαδή, άμα βλέπεις το συμμαθητή σου, τη συμμαθήτριά σου, και αντί να σκεφτείς ότι μαζί προσπαθούμε για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των σπουδών μας, το σχολείο μας, και αύριο μεθαύριο θα είμαστε στο ίδιο πανεπιστήμιο, ίσως, και ίσως και στο ίδιο γραφείο. Γιατί πρέπει, δηλαδή, μήπως δεν μπορείτε να προφυλαχτείτε αρκετά από την έννοια του ανταγωνισμού? Αν τώρα σας έχει εμποτίσει, τι θα γίνει αύριο μεθαύριο? Είστε μόλις 14. Μας κάνει πολλές φορές κακούς, ακόμα και για τους φίλους μας, να σκεφτούμε. Δηλαδή? Δηλαδή, ακόμα και να σκεφτόμαστε ότι ο συμμαθητής μας κάτι είπε λάθος και να τον κοροϊδεύουμε χωρίς κάποιο λόγο. Δηλαδή, έχει μπει μέσα σας αυτή η έννοια, ανταγωνισμός, μια θέση εργασίας, πανεπιστήμιο. Αυτά είναι που... Δεν έχετε κάτι που να, έτσι να σας αποφορτίζει? Εγώ προσωπικά, εντάξει, στο σπίτι δεν κάνω πολλά φροντιστήρια. Δηλαδή, πηγαίνω μόνο γερμανικά. Και έτσι έχω ελεύθερο χρόνο να σκέφτομαι για τον εαυτό μου. Γιατί όσο περισσότερο χρόνο πιστεύεις για τον εαυτό σου, σκέφτεσαι και παραπάνω πράγματα. Για την προσωπικότητά σου, για τα άγχη. Πάνω απ' όλα, για μένα, το μόνο που αγχώνομαι, πιστεύω, είναι για τα ωραία διαγωνίσματα. Ναι. Η γενικότερη κατάσταση στον κόσμο σε απασχολεί, δηλαδή ενισχύει το άγχος σου? Δηλαδή, ένας πόλεμος, η προσφυγιά, ανεργία, φτώχεια, αυτά τα στοιχεία περνάνε μέσα σου ή κάπως προστατεύεσαι, προσπαθείς να τα βάλεις σε μια ζώνη ασφαλείας? Εγώ προσωπικά όχι. Προσπαθώ να βάζω μια ζώνη ασφαλείας, αλλά δεν γίνεται, γιατί και οι συνθήκες τώρα που επικρατούν είναι σε μια κοντινή ζώνη από μας και έτσι φοβόμαστε. Έχουμε ένα φόβο μέσα μας κάθε μέρα που ξυπνάμε. Νιώθουμε ότι κοντά γίνεται ένας πόλεμος, χάνονται ζωές. Είναι τραγικές καταστάσεις. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, εσείς καθώς πλησιάζουμε, τι τραγούδι ακούτε? Αν διαβάζετε βιβλίο, τελευταία πότε διαβάσατε, έξω σχολικό, και τι ονειρεύεστε να γίνετε? Εγώ προσωπικά για το μέλλον μου δεν έχω αποφασίσει. Θέλω πολύ να σκεφτώ, αλλά δεν μπορώ. Είναι πολλά πράγματα που μου αρέσουν και είναι δύσκολο να διαλέξω. Εγώ πιστεύω ότι και γι' αυτό γίνεται κιόλας και ο ανταγωνισμός. Δεν γίνεται από την κακή πλευρά του. Ξέρω, είναι... Άλλο η ευγενής άμυλα και άλλο ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός έχει συγκρουσιακά χαρακτηριστικά. Ναι, ανταγωνισμός, για παράδειγμα, σαν φιλικό πράγμα. Παράδειγμα, ότι εγώ θέλω να γίνω αυτό και πρέπει να είμαι πιο καλός. Με τον εαυτό σου. Άλλο συγκρίνεις εσύ την απόδοσή σου τώρα με ένα τρίμηνο πίσω, και άλλο αυτό που είπαν οι συμμαθητές σου και η συμμαθητριά σου, ανταγωνισμός μέσα στην τάξη, ποιος θα είναι ο καλύτερος, γιατί αυτός θα μπει στο πανεπιστήμιο και αυτός θα έχει θέση εργασίας. Ναι, ναι, όχι για κοροϊδία. Δεν μιλώ για κοροϊδία. Εγώ λέω ότι, παράδειγμα, μπορεί εγώ να είμαι καλύτερος από αυτόν, να μην τον κοροϊδεύω, να το σκέφτομαι ότι είμαι καλύτερος από αυτόν. Έχω αρκετά προσόντα. Θα μπορούσα, ας πούμε, να κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτό δεν είναι, ναι, αυτό δεν είναι κακό πράγμα. Είναι... Όλοι βάζαμε στόχους ως μαθητές. Άλλο, σίγουρα, όλοι βάζαμε στόχους, αλλά δεν ήταν τόσο πια συγκριτικά με κάποιον άλλο. Δηλαδή, να μπορέσω για να μπω στο πανεπιστήμιο, δεν μας έπνει. Είχαμε τις αγωνίες κι εμείς, έτσι, ως παιδιά και στα παιδιά μας. Είχαμε αγωνίες, θα τα καταφέρει. Για πέστε μου, λοιπόν, τι βιβλίο τελευταία... Ερώτηση μπορεί να είναι για τον καθένα. Αν έχετε διαβάσει ένα εξωσχολικό βιβλίο πρόσφατα, τι τραγούδι ακούτε και ποια είναι τα πρότυπά σας? Είχα διαβάσει ένα προχτές, νομίζω. Ένα βιβλίο. Πολύ φρέσκο. Ποιο? Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ναι. Πάντως είχε να κάνει με την εφηβεία. Για τα παιδιά έλεγε, και για την εφηβεία γενικά. Μου είχε δώσει παράδειγμα ένα κοριτσάκι. Ναι. Τι βίωνε και αυτά στη ζωή του. Και αυτό σε βοήθησε? Ναι. Mm-hmm. Ακούω πολλά είδη μουσικής. Ναι. Και θέλω να γίνω μεταφορέας. Μπράβο, το έχεις σκεφτεί καλά, δηλαδή βλέπεις να έχει μέλλον? Ο πατέρας μου έχει τη μεταφορική Μαρνέρη. Okay. Άρα, οικογενειακή επιχείρηση, πολύ καλή σκέψη. Για να δούμε κι εσύ, και το ίδιο ερώτημα θα απαντήσουν και οι υπόλοιποι εντάχει, πολύ γρήγορα. Εγώ δεν έχω διαβάσει κάποιο βιβλίο πρόσφατα.
γενικά ακούω και εγώ διάφορα είδη μουσικής, ελληνικά και ξένα. Τα πρότυπα σου ποια είναι? Επειδή το διαδίκτυο διαμορφώνει πρότυπα, έτσι. Ο τέλειος, το τέλειο αγόρι, το τέλειο κορίτσι και όποιο υπολείπεται αυτού μπορεί να νιώθει και άσχημα με τον εαυτό του. Κάποιο πρότυπο σε σχέση με social media και τέτοια πράγματα δεν έχω. Mm-hmm. Επειδή ασχολούμαι με το καράτε, έχω ως πρότυπο το δάσκαλό μου. Πολύ ωραία. Άρα διοχετεύεις όλο αυτό το άγχος και οτιδήποτε στο άθλημα. Ναι. Είναι λύση τα αθλήματα? Ναι, για τους περισσότερους είναι λύση. Κάποιοι μπορεί να περνάνε απλά τον ελεύθερο τους χρόνο, κάποιοι να βγάζουν το άχτι τους, να το πω, σε αυτά τα αθλήματα. Είναι πολεμική τέχνη το καράτε, εσύ το βλέπεις έτσι? Ξεκίνησα το καράτε για αρχή για κάποιο... Για προστασία. Όχι για προστασία, σαν χόμπι, ναι, ναι. Και τώρα το έχω σαν πρωταθλητισμό. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρότυπα, βιβλία, μουσική. Γρήγορα. Γενικότερα ακούω τα πάντα σε μουσική. Δεν έχω θέμα. Μπορεί να μου βάλει οποιοδήποτε τα πάντα. Δεν θα τα ακούσω και ας μην μ' αρέσει. Βιβλία είχα διαβάσει, δεν ξέρω πότε, αυτό το καιρό. Διάβαζα και το καλοκαίρι, προσπαθούσα να διαβάσω ένα βιβλίο που έχω και μ' αρέσει, που είναι ενός τραγουδιστή που ακούω. Και είχα διαβάσει και ένα βιβλίο από την κολλητή μου που λέγεται Heartstopper και δεν θεωρώ ότι, ειδικά στην Ελλάδα, δεν θεωρώ ότι θα ήταν τόσο διάσημο για τις πεποιθήσεις που έχει μέσα. Και τα πρότυπα δεν έχω πρότυπα, απλά έχω ανθρώπους που θαυμάζω. Ναι. Και δεν με κάνουν να νιώθω άσχημη, γιατί απλά σκέφτομαι ότι θέλω να γίνω σαν αυτούς και δεν σκέφτομαι, ναι, αλλά δεν έχεις αυτό, οπότε δεν μπορείς να γίνεις. Δεν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τα πρότυπά σου. Σκέφτομαι να προσπαθήσω να κάνω κάτι που θα καταφέρω να γίνω αυτός ο άνθρωπος που θέλω. Και είμαι και τυχερή με τα φροντιστήρια που έχω τους καθηγητές, γιατί στο φροντιστήριό μου είμαστε πιο πολύ σαν οικογένεια παρά σαν μάθε αυτό να σου πει. Και εδώ δεν είσαστε, στο σχολείο δεν είσαστε, δηλαδή δεν νιώθεις αυτό? Ειδικά τόσο πολύ, γιατί εκεί πέρα έχουμε χτίσει μια οικογένεια και κάνουμε πολλά πράγματα, αστεία κτλ. Και προσπαθούμε να γενικότερα να είμαστε έτσι. Λοιπόν, πρότυπα, τραγούδι, βιβλίο. Ένα βιβλίο που διαβάζω πρόσφατα, διαδικτυακό βέβαια, και θέλω να το πάρω μέσα στα Χριστούγεννα αυτές τις μέρες, είναι το Nothing Can Hurt Me του David Goggins. Τίποτα δεν μπορεί να σε τραυματίσει, λοιπόν. Ναι. Είναι ένα άτομο βασικά που θαυμάζω πάρα πολύ, καθώς κατάφερε από εκεί πέρα, ας πούμε, που δεν ήταν τόσο υγιής άνθρωπος, να χάσει πολλά κιλά, να μπει εν τέλει στην ομάδα ΟΗΚ, ας πούμε, στην Αμερική. Ναι. Και μέσα από αυτούς τους αγώνες που πέρασε τον θαυμάζω πραγματικά, καθώς με τη δύναμη του μυαλού απέδειξε ότι τα πάντα μπορούμε να καταφέρουμε μέσα από αυτό. Ωραία. Και τι θα γίνετε, δεν μας είπατε τι θα γίνετε? Εγώ θέλω να γίνω καπετάνιος. Καλό ταξίδι να είναι ο στόχος και το όνειρο. Και εγώ διαβάζω πρόσφατα το βιβλίο του Δήμου του Ντικούδη. Λέγεται το τίτλο στο βιβλίο που δεν διάβασα ποτέ. Να λοιπόν ένα βιβλίο που διαβάστηκε, αν και έχει τέτοιο τίτλο. Ναι, έχει σχέση με το μπάσκετ. Σου αρέσει, παίζει μπάσκετ? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να κάνω κάτι με αυτό και όταν μεγαλώσω να ασχοληθώ με το τομέα στο μπάσκετ. Όχι ως παίχτες απαραίτητα, αλλά κάτι να έχει σχέση. Και μουσική ακούω τα πάντα ανάλογα με το τι θέλω εκείνη την ώρα και πώς νιώθω. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Ο τελευταίος της παρέας. Εγώ τυχαία διάβασα τον τελευταίο μήνα ένα βιβλίο που λέγεται Μία γάτα στα τείχη και αναφέρεται στους πολέμους που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Ήταν εντελώς τυχαία η επιλογή αυτού του βιβλίου, αλλά ήταν. Συγκυριακά ήταν. Συμβολικό και επίκαιρο. Έτσι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Τώρα στη μουσική. Πιο πολύ, εγώ τη μουσική τη βρίσκω πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια ψυχοθεραπεία πολλές φορές. Να σκεφτόμαστε τα θετικά στον κόσμο. Προσωπικά μου αρέσει η pop μουσική ιδιαιτέρως. Αλλά δεν έχω πρόβλημα και με τις υπόλοιπες. Αυτή είναι μια απλή προτίμηση. Τι ονειρεύεσαι να γίνεις? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ακριβώς. Σκεφτόμουν να ακολουθήσω την ιατρική, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Ξέρεις τι γίνεται με τους γιατρούς στα νοσοκομεία? Έχεις εικόνα? Ναι, έχω μια εικόνα. Αλλά ακόμα αυτή δεν είναι μια απόφαση. Δηλαδή, ακόμα και στη θεωρητική σκέφτομαι να ακολουθήσω. Αυτό δεν είναι μια απόφαση απαραίτητη από μένα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εκ μέρους της αλήθειας εσάς.
και τους γονείς σας για τη συνένεση, για τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Θα κλείσω με μια φράση του Ομήρου. Να έχεις πάντα το νου σου στην αρετή. Ήθε να την έχετε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Στο φιλόξενο χώρο και περιβάλλον του τρίτου γυμνασίου της Χίου, της πόλης της Χίου, αφού ολοκληρώθηκε αυτή η ζωντανή, πολύ θα έλεγε κανείς δυνατή με την έννοια της καταγραφής σε πρωτογενές επίπεδο των απόψεων των παιδιών, που δεν γίνεται συχνά πλέον λόγω των δεσμεύσεων της άδειας που προϋποθέτει η καταγραφή απόψεων από ανήλικους, από ανήλικα παιδιά. Τώρα δίνουμε το λόγο στις εκπαιδευτικούς, δύο από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτό το σχολείο, την κυρία Αγγελική Σερβίτη, η οποία είναι φιλόλογος και υπεύθυνη του τμήματος ΓΑΜΑ 3, που μιλήσαμε με τα παιδιά τους, και την κυρία Στεφάνου, η οποία είναι εκπαιδευτικός στο τομέα της πληροφορικής, υπεύθυνη της σχολικής ζωής και οι δύο καθηγήτρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε πολλή προσπάθεια για να φτάσουμε σε αυτήν την ώρα της συνέντευξης. Αρκετή προετοιμασία και εσείς προσπαθήσατε. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ήσασταν παρούσες πίσω από την κάμερα όταν μιλούσαν τα παιδιά. Υπήρχε κάτι που ακούσατε και σας κατέπληξε ή είναι ό,τι συζητάτε κι εσείς μαζί τους? Αυτά που είπαν, που τα απασχολούν, που βγαίνουν βιωματικά, εν τη ρήμη του λόγου, τα έχετε συζητήσει? Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή μέσα στα σχολεία, εσείς όπως τη βλέπετε? Νομίζω ότι τα παιδιά τα σημαντικότερα προβλήματα τα βγάλανε και έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα είναι το πρόβλημα, εγώ θα ξεκινήσω και από το πρόβλημα των γνώσεων, δηλαδή τα παιδιά... Το έλλειμμα γνώσεων που είπαν. Το έλλειμμα γνώσεων που έχουν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδιά που φτάνουν στην τρίτη γυμνασίου και δεν μπορούν να χειριστούν σωστά το λόγο, παρότι είναι προβληματισμένα παιδιά στο σύνολό τους, έχουν ανησυχίες, αλλά δεν μπορούν να τις εκφράσουν σε έναν στρωτό λόγο. Βέβαια, ο λόγος είναι μαζί με τη σκέψη, δηλαδή πώς να ξεχωρίσει κανείς τον τρόπο που σκέπτεται από την εκφορά του λόγου. Αυτό ακριβώς. Σκέπτομαι σημαίνει, μάλλον μιλώ σημαίνει σκέπτομαι, με λέξεις σκέπτομαι, όσο λιγότερες λέξεις ξέρω, τόσο λιγότερο σκέπτομαι. Στενεύουν οι ορίζοντες. Στενεύουν οι ορίζοντες. Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι, νομίζω το εντοπίσανε και τα παιδιά, οι πάρα πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες που δεν τους αφήνουν το δημιουργικό χρόνο να σκεφτούν, το είπαν. Να χαλαρώσουν και να σκεφτούν. Αυτές οι εξωσχολικές δραστηριότητες, γιατί το είπε ένα παιδί και θέλω να το απαντήσουμε, είναι ευθές, το βάζω ευθέως. Είναι γιατί το σχολείο, το δημόσιο σχολείο αδυνατεί να τους προσφέρει τα εφόδια, ή γιατί οι γονείς είπαν «Α, πάμε να πληρώσουμε 100, 200, 300, 500 ευρώ σε φροντιστήρια». Τι συμβαίνει, είναι παθογένεια του συστήματος? Ναι, εγώ νομίζω ότι σε αυτό φταίμεν και οι ίδιοι γονείς. Για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλεψη στο σχολείο να λειτουργήσει τμήμα φροντιστηριακό μετά τις ώρες των μαθημάτων. Νομίζω ότι έχουν... Παλιά ήταν η παράλληλη στήριξη, πώς το λέγαμε, ενισχυτική, το λέγαμε. Αυτό υπάρχει. Ναι, αλλά το λέγαμε παλιά. Υπάρχει και επιπλέον φροντιστηριακό μάθημα για τα παιδιά μετά τη λήξη του ωραρίου των μαθημάτων. Νομίζω ότι από όλο το σχολείο έχουν δηλώσει μόνο 7 παιδιά, νομίζω. Σε σύνολο πόσων μαθητών? Σε ένα σύνολο 180-160 μαθητών. Που δεν σημαίνει ότι κάνουν μόνο αυτό ή 7 φροντιστήριο. Φροντιστήριο κάνει πλειοψηφία. Γιατί αναγκάζεται τα παιδιά, δηλαδή γιατί είπανε ένα στοιχείο, πρέπει να το αξιολογήσουμε, ο ανταγωνισμός, δηλαδή σκέπτονται ήδη, ενώ είναι 14 χρονών, πώς θα μπουν στο πανεπιστήμιο και πώς θα βγουν στην αγορά εργασίας. Δεν είναι πολύ πρόημα αυτά τα φορτία? Αυτό μεταφέρεται από την οικογένεια, εγώ πιστεύω. Γιατί δεν είναι και η κοινωνία τόσο, δηλαδή τους δημιουργεί ένα άγχος, ακούνε ανεργία, ακούνε διάφορα. Δεν είναι αυτό κατά τη γνώμη μου. Στοιχείο έχουμε πάντα μια ιδιαίτερη αδυναμία και γι' αυτό έχουμε και πολύ καλές επιδόσεις. Αλλά νομίζω ότι δεν εμπιστευόμαστε τη δημόσια παιδεία. Αδίκως. Μερικές φορές
Νομίζω ναι. Γιατί μου έχει τύχει, ας πούμε, να κάνω ξένη γλώσσα, για παράδειγμα, στο Πολυκλαδικό τότε που λειτουργούσε. Και ήταν σαν γκρουπάκι, 4 παιδιά. Και ενώ τα παιδιά δεν ερχόταν παραπάνω, μου τηλεφωνούσαν οι γονείς να τους κάνω ιδιωτικό, ας πούμε, ιδιαίτερο μάθημα. Αυτό δείχνει μια νοοτροπία που έχουμε σαν γονείς. Ναι, αλλά το, σε επίπεδο, ας πούμε, γλωσσών ξένων, το δημόσιο σχολείο δεν δίνει επάρκεια προσόντων. Αναγκαστικά, για να πάρουν επάρκεια και να μπουν να βγουν στην αγορά εργασίας, πρέπει να πάνε φροντιστήρια για 2 γλώσσες. Που σημαίνει ότι κάπου πάσχει η... Είναι η επιλογή να μπει δεύτερη γλώσσα από την τρίτη δημοτικού. Δεν έχουν μάθει ακόμα την πρώτη. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν θέλω να μηδενίσω και το ρόλο του σχολείου. Έχει να κάνει και με τον τρόπο, νομίζω ότι έχει να κάνει και με τους γονείς, με το ότι με ένα ιδιαίτερο ησυχάζουν λίγο. Οι γονείς είναι πάρα πολύ απασχολημένοι. Μα θα δίνουν όλα, δεν έχουν να δώσουν τίποτα άλλο. Δηλαδή το είναι τους. Λίγο έχουν δώσει... μόνο θα έπρεπε να δίνουν. Και ένα γονιό, κατά τη γνώμη μου, πιο πολύ θα πρέπει να τον ενδιαφέρει να έχει ένα ευτυχισμένο παιδί, ένα χαρούμενο παιδί, και όχι ένα παιδί μέσα στο άγχος. Βλέπουμε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά από το δημοτικό ακόμα. Δηλαδή πώς το εντοπίζετε εσείς, και να δώσω και το λόγο στη συνάδελφό σας, πώς το εντοπίζετε? Μπορεί να απαντήσει. Κυρία Στεφάνου, είναι δυνατόν 14 χρονών παιδιά, και εμείς περάσαμε από σχολεία και εμείς είχαμε άγχος, προβλήματα στην οικογένεια, δεν ζήσαμε σε χρόνια που ήταν όλα ιδανικά, υπό τη σκιά των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων της εποχής ζήσαμε. Τι συμβαίνει? Είναι φυσιολογικό 14χρονα παιδιά να έχουν τέτοια βαριά καρδιά? Το είπανε εμέσως, το είπαν. Νομίζω ότι όλοι πιέζουμε τα παιδιά να ανταπεξέλθουν στα μαθήματά τους. Και δεν έχουν τον χρόνο να καθίσουν να μελετήσουν από μόνα τους. Είμαστε πάντα από πάνω τους, στην πρώτη δυσκολία να τη λύσουμε εμείς. Πιστεύω ότι φταίμε και εμείς. Δηλαδή, να καθίσει το παιδί να ασχοληθεί με μία άσκηση. Να ρωτήσει τον καθηγητή του μέσα στην τάξη, γιατί δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό. Να το δουλέψει κάτι από μόνο του. Αυτό είναι που λείπει. Η εύκολη λύση ποια είναι? Να μας πει την απάντηση ο μπαμπάς, γιατί η μαμά, κάποιον να ρωτήσουμε, να μην ασχοληθεί το παιδί από μόνο του, να φτάσει στη λύση του προβλήματος. Μα γιατί και έτσι θα μάθει τις δυσκολίες της ζωής να μπορεί να τις λύνει. Αν δεν κάτσει στην άσκηση από πάνω, να αφιερώσει χρόνο, να τη δουλέψει, να το μάθει, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, ωραία, το έκανα λάθος, δεκτώ το λάθος. Μπορούμε να απαντήσουμε. Ξέρετε τι παρατηρώ πολλές φορές μέσα στην τάξη και όλοι μας, ότι όταν τους δίνεις να διαβάσουν κάτι για να βγάλουν μία λύση, τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, να καθίσουν, να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. Μα το σχολείο το ίδιο, το εκπαιδευτικό σύστημα, θέλει παπαγαλία. Δεν βοηθάει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Δεν είναι έτσι. Έχει αλλάξει το στυλ που διαβάζουμε και βλέπουμε και από τριγυρό ότι πλέον πάμε σε άλλο μοντέλο μάθησης, το οποίο πρέπει από το διάβασμα να βγάλουμε την απάντηση, που δεν είναι δύσκολη. Αλλά νομίζω ότι έγινε ότι δεν έχουν χρόνο να καθίσουν, να σκεφτούν, να δουλέψουν κάτι σωστά. Το απόγευμα πάνε στα φροντιστήρια να μάθουν, να τα κατέχουν. Δεν τα μαθαίνουν όπως πρέπει. Πρέπει να γίνει άλλη δουλειά σιγά-σιγά από το ίδιο το παιδί. Ας έρθει με την άσκηση που δεν την έχει καταλάβει, αλλά να έχει αφιερώσει χρόνο. Ναι, έχουμε και την Τράπεζα Θεμάτων που το πνίγει τους γονείς από πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς μπαίνουν στην ψυχολογία των πανελλαδικών. Δεν το αντέχει. Από ό,τι συζητάμε μητέρες μεταξύ μας άλλων ηλικιών παιδιών, αφήστε το τι περάσαμε εμείς πανελλαδικές και ακόμα παθαίνουμε άγχος που το σκεπτόμαστε, μέσα στο σπίτι δηλαδή με τα παιδιά. Δεν το αντέχει. Είναι πια οριακά η οικογένεια. Αυτό έχει φτάσει προς το Υπουργείο. Εσείς μεταφέρετε αυτή την κατάσταση στους προϊσταμένους σας? Εμείς τη μεταφέρουμε και οι σύμβουλοι κάποιες φορές την εντοπίζουν. Το θέμα είναι αυτοί που αποφασίζουν κάθε φορά αν έχουν μπει ποτέ σε τάξη, αν έχουν διδάξει ποτέ, αν έχουν προσωπική εμπειρία. Και επίσης, εκείνο που δεν έχουμε καταφέρει είναι σε θέματα τόσο σημαντικά όπως η παιδείας να μην αλλάζουν ανάλογα με τις κυβερνήσεις ή να μην αλλάζουν... Από υπουργό σε υπουργό. Από υπουργό σε υπουργό, γιατί μερικές φορές περνάνε κάποια πολύ θετικά στοιχεία που όμως την επόμενη φορά καταργούνται. Ανερούνται.
Συμφωνώ και εγώ με την κυρία Στεφάνου ότι εμείς θέλουμε να κάνει μια προσωπική προσπάθεια το παιδί. Δεν μας ενδιαφέρει να έρθει με ολόσωστες ασκήσεις. Μας ενδιαφέρει να κάνει το λάθος, αλλά να είναι δικό του λάθος. Μέσα από το λάθος που θα κάνει, θα μάθει την επόμενη φορά. Αλλά είπαν τα παιδιά ότι φοβούνται, σκέπτονται, μήπως θα σχολιάσουν οι άριστοι. Εδώ πάμε σε μια εκπαίδευση αρίστων. Τι γίνεται μέσα στις τάξεις, τι σας ανησυχεί, τι βλέπετε εσείς μέσα από τις τάξεις που δεν το βλέπουμε εμείς ως κοινωνία, ως πολιτεία ή οποιοδήποτε. Εγώ βλέπω έναν ατομικισμό, ας πούμε, και έχει χαθεί αυτή η συνοχή που υπήρχε παλιά. Συλλογικότητα, να διαβάσουν, ξέρω εγώ, 4-5 συμμαθητές. Μέσα στην τάξη, βέβαια τώρα, γίνονται προσπάθειες να δουλεύουν τα παιδιά ομαδικά κτλ. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται πολύ και από τους γονείς. Πρέπει να αλλάξει η κοινοτροπία των γονέων. Μα δεν είναι σαν ένα μπαλάκι που περνάει ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και το Υπουργείο Ιναπών. Ναι, χρειάζεται όμως και μια στενή συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και στους καθηγητές. Υπάρχει, δεν υπάρχει διάθεση από τους γονείς να έρχονται εδώ να σας ρωτήσουν πώς πάει το παιδί. Έρχονται να ρωτήσουν, αλλά όχι όλοι, πάντα. Αυτοί που ενδιαφέρονται θα έρθουν να ρωτήσουν να μάθουν πώς πάει το παιδί τους. Αυτοί που δημιουργούν προβλήματα, οι γονείς θα ειδοποιήσουμε, κάποιοι έρχονται, κάποιοι δεν έρχονται. Θέλει στενή συνεργασία και το Σύλλογος Γονέων και ο Σύλλογος Καθηγητών να βάλουμε κάτω όλα τα προβλήματα, να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν ένα παιδί, ας πούμε, το βλέπουμε ότι έχει έντονη κινητικότητα, είναι πολύ ζωηρό και κάπου πρέπει να εκτονωθεί, πρέπει να αναζητήσουμε και τι φταίει. Οπότε να είναι ήρεμο και στο σπίτι και στο σχολείο. Έχετε βοήθεια από την πλευρά της πολιτείας, δηλαδή αυτό που είναι πάγιο αίτημα, ψυχολόγος μέσα στα σχολεία, σε κάθε σχολείο, όχι περιφερόμενος, σταθερά. Αν ανακύψει τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στην γειτονική τάξη, στη δίπλα τάξη, ένα πρόβλημα, τι θα κάνετε εσείς, ποιος θα δράσει πυροσβεστικά ή βοηθητικά, να το πω αλλιώς. Δυστυχώς δεν υπάρχει πολυτέλεια να έχουμε σε όλα τα, μάλλον όλες τις μέρες της εβδομάδας. Είμαστε από τα σχολεία που έχουν μία φορά την εβδομάδα ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Υπάρχουν οι σύμβουλοι σχολικής ζωής που προσπαθούν να οργανώσουν τα προβλήματα που υπάρχουν και αν θεωρούμε ότι κάποια χρειάζονται παρέμβαση από την ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό ή επαφή με τους γονείς ή ξέρω εγώ κάποια συμβουλευτική κτλ. Αυτό μετά μεταφέρεται από εμάς ή δεν είναι ότι εμείς είμαστε ειδικοί και εμείς χρειαζόμαστε την υποστήριξη αντίστοιχα του ψυχολόγου. Δεν μπορούμε να χειριστούμε εννοείται όλα τα πράγματα. Εκπαιδευτικοί δεν είστε ψυχολόγοι. Είμαστε εκπαιδευτικοί, δεν είμαστε ψυχολόγοι. Εντάξει, κάποια σεμινάρια ή κάποια διαβάσματα. Η ευαισθησία ειδική σας. Δεν καλύπτουν, έτσι, δεν μπορούν να καλύψουν το πρόβλημα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και αν. Διαβάζω στο διαδίκτυο κάτω από γεγονότα πολύ σοβαρά, όπως το να χτυπάει, να χτυπιέται ένας μαθητής και οι άλλοι να είναι παρατηρητές και να βιντεοσκοπούν, γράφουν την απουσία, σημειώνουν τη λέξη ενσυναίσθηση. Το σχολείο ανάμεσα σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, διδάσκει ενσυναίσθηση. Ποια είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα και αν υπάρχει αυτό, όχι ως μάθημα, ως συμπεριφορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία, να έχουν τα παιδιά ενσυναίσθηση έτσι ώστε να μην χτυπάνε, να μην πειράζουν, να μην ενοχλούν το άλλο. Γίνονται προσπάθεια μέσα από διάφορες δράσεις που κάνει το σχολείο, έτσι, και εργαστήρια δεξιοτήτων, να έρθουμε κοντά. Φέρνουμε πολλές φορές, όπως ήρθατε κι εσείς εδώ τώρα στο σχολείο μας, ειδικούς, να τους μιλήσουν σε ειδικά, σε τμήματα, ανά την εβδομάδα, ανά μήνα, που να βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, κλείνοντας, ποιο είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχετε αντιμετωπίσει με παιδιά, όχι στο σχολείο γενικά, και αν σας άκουγε ο Υπουργός, τι θα λέγατε, ο Υπουργός, ο εκάστοτε, παιδείας. Εγώ θα ήθελα ένα σχολείο που να μην το νιώθουν τα παιδιά σαν φυλακή. Θα ήθελα ένα σχολείο που να τα κάνει να νιώθουν πιο χαρούμενα. Ένα σχολείο που θα έχουν τη διάθεση να το προστατεύσουν τα ίδια. Και όχι να καταστρέψουν ή να απέχουν. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη ευχή. Σας ευχαριστώ θερμά.
για την συνεργασία που είχαμε μέχρι να προετοιμαστεί αυτή η συνάντηση εδώ. Και νομίζω ένα ευχαριστώ θα μπορούσατε να λάβετε και από τους γονείς των παιδιών που έχετε διδάξει και τώρα έχουν προχωρήσει όχι μόνο στο πανεπιστήμιο, στη ζωή, με τις αρχές που τους δώσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.